Η Συμβουλή της Ορθολογικής Λίπασης στην βελτίωση της παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε το κύριο θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αναλύθηκαν ο ρόλος και η χρησιμότητα των αναλύσεων εδάφους και των φύλων, η θρέψη και η λίπανση των κυριότερων οπωροφόρων δέντρων αλλά και οι νέες τεχνολογίες στη λίπανση των καλλιεργειών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την λίπανση των φυτών και πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο ορθολογική. Αυτό σημαίνει πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα λιπάσματα με κόστος το οποίο δεν θα επιβαρύνει τον παραγωγό υπέρμετρα, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάσουμε και την λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των λιπασμάτων που εφαρμόζουμε, των χημικών πλέον λιπασμάτων, γιατί αυτά είναι τα οποία εφαρμόζουμε στη σύγχρονη γεωργία, στις καλλιέργειες και ειδικά στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, ένα μέρος των λιπασμάτων δεν απορροφώνται από τα φυτά. Γιατί καταλήγουν είτε στα διπλανά ριάκια, στα ποτάμια ή στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Εν πάση περιπτώσει δεν αξιοποιούνται όπως θα πρέπει. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς είναι μια καλλιέργεια που ευδοκιμεί στην περιοχή και παρουσιάζει και μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να καθιερωθεί σαν μια ΠΟΠ ποικιλία. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερο για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα η θρέψη της ελιάς, ώστε να έχουμε ποιοτικότερους καρπούς αλλά και ελαιόλαδο. Και οι βαμβακοκαλλιέργειες ήταν στην εκτενή αναφορά των ομιλητών με βάση τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα των συμμετεχόντων. Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια μικρή χώρα πληθυσμιακά, σε ό,τι αφορά το βαμβάκι, είμαστε μια δύναμη που αγγίζει τις 15 κυριότερες χώρες του κόσμου. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σχεδόν η μοναδική χώρα που παράγει βαμβάκι, επομένως πρέπει να τη διαφυλάξουμε αυτή την καλλιέργεια. Υπάρχει μια τάση στους παραγωγούς να βάζουμε λίγο παραπάνω, βάλε λίγο παραπάνω και δεν πειράζει. Ο στόχος αυτών των ημερίδων, των συναντήσεων είναι να βοηθήσουμε ώστε να πετύχουμε ορθολογική λίπαση, έτσι για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος και λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον.